Στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται ξανά 14 δόκιμοι αστιφύλακες που εδώ και περίπου μια δεκαετία είχαν απολυθεί κυρίως για λόγους υγείας. Ανάμεσά τους και ο γνωστός παραολυμπιονίκης της Κολύμβησης Αντώνης Τσαπατάκης και ένας συνάδελφός του πλέον που ορκίστηκαν σήμερα στη διάρκεια σεμινής τελετής στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Ήταν μια μέρα η οποία περιμέναμε όλοι μας, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και κυρίως εγώ, γιατί ήταν μια μέρα που δικαιώθηκε ο αγώνας μου. Ένας αγώνας ο οποίος διήρκησε γύρω στα 10 χρόνια ολόκληρα. Τους αγκαλιάζομαι στην οικογένεια της ελληνικής αστυνομίας και θα είμαστε συμπαραστάτες στο έργο τους. Καλή δύναμη στα καινούργια τους καθήκοντα. Την περιμέναμε πώς και πώς αυτή τη μέρα. Πώς και πώς. Τελικά ήρθε. Η ευδίσια του Αντώνη Τσαπατάκη ξεκίνησε το 2006 όταν τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο. Έτσι άρχισαν να σβήνουν τα όνειρα που άρχισε να κάνει ένα χρόνο νωρίτερα με την εισαγωγή του στη σχολή αστιφυλάκων στο Ρέθυμνο. Τα παιδιά αυτά δεν προσελήφθησαν στην ελληνική αστυνομία από το παραθύρο. Έγραψαν πανελλήνιες, μπήκαν με το σπαθί τους, ήταν στη σχολή αστιφυλάκων, η μοίρα τους χτύπησε σκληρά. Έτσι ξεκίνησε ένας μεγάλος αγώνας του Αντώνη και των υπολείπων παιδιών, ο οποίος τελικά απέδωσε καρπούς χάρη σε μία επιστολή. Έπειτα από μια επιστολή που έστειλα στον Πρωθυπουργό και ο οποίος μεσολάβησε για να γίνει αυτό που έπρεπε να έχει γίνει τόσα χρόνια. Η αντίδραση του Πρωθυπουργού ήταν άμεση και η αποκατάσταση της αδικίας ήρθε με τροπολογία του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα. Όταν θέλει κάποιος να καταφέρει κάτι, μπορεί να προσεύχεται στο Θεό, όπως λέμε, αλλά άμα δεν κάνει και ο ίδιος τις κινήσεις του, τότε τίποτα δεν θα έρθει. Ο Αντώνης Τσαπατάκης θα ενταχθεί στην αθλητική υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας.